Είναι η στιγμή που η Βίκυ Σταμάτη επιστρέφει στο σπίτι της, στη Διονυσίου Αεροπαγίτου. Λίγη ώρα πριν είχε επισκεφτεί το σύζυγό της Άκη Τσοχατζόπουλο στις φυλακές Κορυδαλού, όπου έμεινε για περίπου 20 λεπτά. Κυρία Σταμάτη, μόλις γυρίσατε από τον Κορυδαλό, πώς είναι ο σύζυγός σας? Πιστεύετε ότι έπρεπε να προφυλακιστεί? Φοβάστε πως προφυλακιστείτε κι εσείς? Κυρία Σταμάτη, σχολιάστηκε πολύ τον εντύπωσμό σας. Με τα μαύρα γυαλιά Σαλβατόρε Φεραγκάμο αξίας 250 ευρώ, που φορούσε και προχθές στην Ευελπίδων, εμφανίστηκε σήμερα η Βίκυ Σταμάτη. Είχε αποχωριστεί όμως και την Dior τσάντα της και το Gucci σύνολο, για τα οποία προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις. Ένα σύνολο Gucci, πόσο κοστίζει? Μπορεί να κάνει και 3 και 4.000 και 5.000. Την τσάντα που είδα που είναι Dior. Η οποία κοστίζει? Εξαρτάται τώρα ποιο μοντέλο είναι, μπορεί να είναι 1.500, μπορεί να είναι και 2 και να είναι και 3. Είχε πάρει στυλίστες πολύ γνωστούς στην Αθήνα και τους πήρωνε δεν ξέρω πόσα λεφτά, 1.500 ευρώ το μήνα. Ποιους στυλίστες? Νομίζω είχε πάρει τον Νικόλα τον Γεωργίου, ο οποίος είναι συντάχτης μόδας στο Vaut-Bottega. Αντιντίνει, γιατί έχει και ιδέα να ντυθεί. Είχε και make-up artist. Νομίζω ότι είχε το Χαρίτο, που έκανε με μακιγιάζ. Φυσικό είναι. Βλέπετε, η γειτονιά όπου μένει έχει κάποια στάνταρ. Θέα στην Ακρόπολη, το Ηρώδιο και το Θέατρο Διονύσου δεν έχει μόνο η Βίκυ Σταμάτη. Δίπλα από τον κλασικό της μένει ο Ηλίας Μπαρμπαλιάς, γνωστός κατασκευαστής. Δύο σπίτια πιο κάτω η Μαρία Χόρς, η χορογράφος των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Ο Νίκος Κατράντζος, γνωστός επιχειρηματίας, ενώ από τη μεριά του Θεάτρου Διονύσου έχει αγοράσει νεοκλασικό ο Ντέμις Ρούσος. Στην επόμενη γωνία είναι το σπίτι του εφοπλιστή Παναγιώτη Τσάκου. Η Βίκυ Σταμάτη δεν έχει αδυναμία μόνο στο ακριβό ντύσιμο, αλλά και τη διακόσμηση. 3 χρόνια πριν είχε παραγγείλει έναν καναπέ από πανάκριβο παριζιάνικο οίκο, όπως και ο σχεδιαστής Νίκος Αποστολόπουλος. Όταν του είπα να μεταφερθούν τα επιπλά του στην Ελλάδα με το ίδιο φορτηγό, δεν ήξερε τι τον πηγαίνουν. Και μου λέει η γραμματέας, μου παίρνει μια κυρία συνέχεια τηλέφωνο, μας βρίζει, μας φωνάζει, της καθυστερούμε τον καναπέ της, δεν είναι το καναπέ της. Παίρνει τηλέφωνο εδώ κάποια, και εγώ δεν ξέρω ποια ήταν, και μου λέει, σας παρακαλώ, και τι κατάσταση είναι αυτή, και μου καθυστερεί τον καναπέ μου. Και εγώ θέλω να φύγω για διακοπές. Τι λες, μωρή πατσαβούρα, της λέω, ποια είσαι εσύ που παίρνεις εμένα για το δικό σου καναπέ? Εγώ καλό εξυπηρέτησα να το φέρω μαζί με το δικό μου καναπέ και εσύ έχεις και απαιτήσεις. Που τον ήθελε καναπέ από το Παρίσι με 25 χιλιάρικα. Έλα, 25 χιλιάδες ο καναπές. Ναι. Τι είχε πάνω αυτός ο καναπές? Εντάξει, αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο οίκος, ο οποίος είναι όλα χειροποίητα, για πολύ ειδικά άτομα. Και είχε πάει εκεί η κυρία Σταμάτη, ναι, να τον παραγγείλει. Είχε μάθει, πες μου, αυτή να μάθει τον Νίκο Σεβαλιέ να παραγγείλει καναπέ. Το εσωτερικό του νεοκλασικού στη Διονυσίου Αεροπαγίτου είναι άβατο. Μετρημένοι στα δάχτυλα είναι όσοι έχουν δει την πολυτελή διακόσμηση και τον καναπέ των 25.000 ευρώ. Μέχρι και ο κούριερ που παρέδωσε σήμερα το μεσημέρι ένα δέμα στη Βίκυ Σταμάτη, μας είπε ότι το έβαλε στο ασανσέρ και εκείνη του έστειλε το πουρμπουάρ πάλι με το ασανσέρ. Έτσι κάνει πάντα, μας είπε ο νεαρός.